Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα θα σας μιλήσει, θα σας γνωστοποιήσει έναν αδευτέρωτο ήρωα του 1821. Τον μεγάλο και σπουδαίο Μάρκο Μπότσαρη, που δυστυχώς για άλλη μια φορά είναι περισσότερο γνωστό στο εξωτερικό, τιμάται περισσότερο στο εξωτερικό με μνημεία, σταθμούς τρένων και οτιδήποτε άλλο σχετικό, αγάλματα μνημεία, από ό,τι στην Ελλάδα. Ο αγαπημένος μου φίλος, αδελφός μου, ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης, τον οποίον εγώ τον λέω ιχνηλάτη, ιχνηλάτησε το τι θα μπορούσε να είχε αφηγηθεί ο Μάρκος Μπότσαρη σε κάποιον γραμματικό του για να του πει την όλη του ιστορία, τον όλο του βίο, τη βιογραφία και την ιστορία του, που είναι ταυτόχρονα ιστορία του Σουλίου και της Ελληνικής Επανάστασης πριν την Ελληνική Επανάσταση. Τώρα λοιπόν θα δούμε και θα μάθουμε από τον Γρηγόρη τι δεν ξέρουμε για τον Μάρκο Μπότσαρη. Γιατί αυτό είναι που αναφέρει αυτό το βιβλίο. Το τι ξέρουμε είναι γνωστό. Αυτά που εγκυκλοπαιδικά ίσως γνωρίζουμε όλοι. Το τι δεν ξέρουμε όμως για τον Μάρκο Μπότσαρη υπάρχουν στο καινούριο του βιβλίο «Ο Μάρκο Μπότσαρης αφηγείται». Λοιπόν, Γρηγόρη, σε καλωσορίζω. Καλοτάξιδο το νέο βιβλίο. Και θέλω να μου πεις τι δεν ξέρουμε για τον Μάρκο Μπότσαρη. Καταρχήν ξέρουμε ότι εσύ και εγώ όταν συμπλέουμε σε κάποια συνέντευξη τα πάμε πολύ καλά και κυρίως χωρίς προετοιμασία. Επομένως καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τους αγαπητούς που είναι εδώ φίλους και φίλες. Είναι όντως η ώρα τόση που δεν μας επιτρέπει να τα πούμε όλα. Θα κάνω μία επιλογή και ελπίζω να σας καλύψω στις όποιες απορίες σας. Λοιπόν, Μποτσαρέοι. Πριν φτάσουμε στο Μάρκο, έχουμε Μποτσαρέους. Πού τους συναντούμε? Σύμφωνα με την παράδοση, το επίθετο Μπότσαρης υπάρχει σε μία εκκλησία, στο μηναίο της εκκλησίας, στην Δίβρη της Βορείου Υπήρου και αυτό μας κάνει να τους στέλνουμε στους αιώνες πίσω στο 1500 τόσο. Η παράδοση τους όμως λέει ότι οι αρχικοί Μποτσαρέοι ήτανε αξιωματούχοι στη στρατιά του Γεωργίου Καστριώτη, του Σκεντέρμπεϊ, του ήρωα, του τουρκομάχου ήρωα, του σπουδαιότερου των Βαλκανίων, που αντιμετώπισε τη λέλαπα της Οθωμανικής τότε εισβολής στα Βαλκάνια. Καστοριώτης από την Καστοριά Αρμόμενη. Από την Καστοριά Καστριώτης, εν πάση περιπτώσει. Που έκανε ένα, ναι. Πρέπει να πούμε παρεμβατικά ότι εκείνη την εποχή άλλος ήρωας είναι ο Βλάντ Τσέπες Ντρακιούλ στη Ρουμανία, ο Δράκουλας ο περίφημος. Ο γνωστός αργότερα ως Δράκουλας. Και ο Ιωάννης Ουνιάδης, ο λευκός υπότης των Μαγιάρων. Μπορούμε να προσθέσουμε και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο Δραγάση. Αυτή η τετράδα είναι που αντιστάθηκε επωνύμως στους Τούρκους. Καταλαβαίνετε από πότε ξεκινάνε οι αντιστάσεις των Τούρκων, κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το να πάμε από την πτώση της πόλης στο 1821 είναι ένα νοητό άλμα στο κενό. Ενώ όμως είναι ενδιάμεσα τρομερά γεγονότα ιστορικά που πρέπει να τα ξέρουμε και να τα διδασκόμαστε. Όταν λοιπόν μετά από μία τρομερή αντίσταση από το 1444 μέχρι το 1468 που πέθανε ο Σκεντέρμπεϊς από ελονοσία, η στρατιά μετά το θάνατό του αναγκάστηκε να αυτοδιαλυθεί, γιατί οι δυνάμεις που αντιμετώπιζε των Οθωμανών ήταν υπέρτερες συντριπτικά. Άλλοι λοιπόν φύγανε με καράβια βενετσιάνικα στην κάτω Ιταλία, στην λεγόμενη σήμερα Γκρέτσια Σαλεντίνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ελληνόφωνη περιοχή, όπου υπάρχουν τα 9 χωριά που ακόμη οι κατοικοί τους, τουλάχιστον σε μένα που πήγα και μίλησα, μου δηλώνανε
ότι είμαστε Έλληνες με καρδιά και με αίμα. Και μάλιστα και μία παράνοια. Όταν εγώ είπα κατάλαβα, μου είπε όχι, ενόησες. Μίλαγε πιο σωστά από μένα. Λοιπόν, θυμάστε που σας έχω πει και για τα ελληνόφωνα που έλεγαν νοάσμε. Νοάσμε, ρωτάνε, ναι. Με καταλαβαίνεις που μιλάω, όχι ομυρικά μιλάει. Μιλάνε έτσι. Ναι, ακόμη έτσι. Ακόμη έτσι. Η περιοχή λοιπόν αυτή είναι το τακούνι της Ιταλικής Μπότας. Έχει αυτά τα 9 χωριά, πιο κάτω είναι η Καλλίπολης και το Οτράντο. Εκεί αυτοί εγκαταστάθηκαν με τον γιο του Σκεντέρμπεϊ, τον Ιωάννη Καστριώτη, και τον θείο του Κωνσταντίνο Αριανίτη. Αριανίτης ήταν το επίθετο της συζύγου του Καστριώτη. Η περίφημη Ανδρονίκη, Ντόνικα λένε οι Αλβανοί. Άλλοι όμως από τη στρατιά πήγανε με καράβια επίσης όπου υπήρχαν βενετσιάνικες κτίσεις, στη Μεθόνη, στην Λακωνική Χερσόνησο, στη Χερσόνησο της Μάνης, στην Ήδρα, στην Μονεδασιά κλπ. Και άλλοι, οδικά από τα βουνά, περάσανε στο Σούλι κυρίως, αφού κάνανε κάποιες στάσεις, γιατί... Στα Επτάνησα πήγανε. Στα Επτάνησα εννοείται, ειδικά στην Κέρκυρα. Και οι Μποτσαρέοι βρίσκονται στη Δράγανη, από τη Δίβρη στη Δράγανη και από τη Δράγανη στο Σούλι. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, είναι κανείς από την Πρέβεζα. Όχι. Λοιπόν, στην Πρέβεζα βρέθηκε μαρμάρινη πλάκα στο οικόπεδο που σήμερα είναι το κτίριο του ΟΤΕ, που λέει ότι εδώ ήταν η οικία που έκτισε ο Σπύρος Μπότσαρης το 1731. Από πότε είχαν σπίτι στην Πρέβεζα, που ήταν βενετοκρατούμενοι, και δίπλα ήταν το Σούλι. Και βεβαίως με τις διώξεις και το ένα και το άλλο, ανεβήκανε πάνω. Ήτανε πάντα η πολυπληθέστερη φάρα και μαζί με τις άλλες οργανώσανε την περιοχή για να αντιστέκονται στις κατ' επανάληψη εκστρατείες των τοπικών πασάδων Ιωαννίνων, Άρτας, Δελβίνου κλπ. Με τροφοδοσία τους από Πρέβεζα και από Πάργα, που ήταν οι μη αυτόνομες περιοχές, οι βενετοκρατούμενες, με αποτέλεσμα συν το χρόνο να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πνεύμα ανεξαρτησίας και ένα τέτοιο πολεμικό φρόνημα και ικανότητα. Έτσι, θα αναφερθώ μόνο σε ένα γεγονός, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ έχουμε νυχτομάχους. Είναι άνθρωποι που, επειδή είναι λιγότεροι από τους εχθρούς, μαθαίνουν από μικρά παιδιά να νυκτομαχούν, με αποτέλεσμα να νικούν. Δεν έχουν ήττες οι σουλιώτες για 100 ολόκληρα χρόνια. Όπως ξέρετε, οι πόλεμοι μέχρι τότε γίνονται μέρα και μάλιστα κυρίως για 4 ώρες στη Λιοφάνη, δηλαδή περίπου από τις 12 ως τις 4. Αυτή ήταν η πόλεμη, έτσι περίπου. Οι μάχες, και νυχτοπεριπατητές, δηλαδή για να πας, δεν ξέρω πόσοι έχουν ανέβει στα βουνά αυτά, πραγματικά πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος ορειβατικά για να βαδίζεις σε τέτοια κρόκαλα και μονοπάτια. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα στο 1788, όπου ο Σουλτάνος διορίζει Πασά των Ιωαννίνων, τον μέχρι τότε ληστοφυγόδικο Αλή Πασά, τον λεγόμενο Τεπελενλή, γιατί είναι από το Τεπελένι της Βορείου Ηπείρου. Αυτός εκείνη την εποχή μαθαίνει ότι υπάρχει εκπρόσωπος της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας, που στέλνει έναν γιατρό δικό μας από τη Λευκάδα, Λουίτζι Σωτήρη, να τους προτείνει συμμαχία. Είναι μετά τα ορλοφικά. Οι σουλιώτες αρχηγοί συνεδριάζουν και συντάσσεται έγγραφο, το οποίο αναλαμβάνει να το πάει στην Αγία Πετρούπολη μία τριμελής ή πενταμελής επιτροπή με επικεφαλής τον Δημήτριο, Δημήτρης Δημητρούσιας και Τούσιας. Λοιπόν, ο οποίος είναι, από ό,τι φαίνεται από έναν πίνακα που έχει διασωθεί, μια ανδρική καλονή. Φτάνουν στην Αγία Πετρούπολη, γίνονται δεκτοί από τη Μεγάλη Εκατερίνη, συμφωνούν στις όποιες δράσεις θα κάνουν και η μεν επιτροπή επιστρέφει στο Σούλι με ταξίδι 3 μηνών μέσω Ουγγαρίας, Τεργέστης κλπ.
Πλην ο Δημήτριος Μπότσαρης παραμένει στην Αγία Πετρούπολη υπό την σκέπη της Μεγάλης Εκατερίνης, εντάσσεται στη Στρατιωτική Ακαδημία της Ρωσίας και μετά από 2 χρόνια, όταν πρόκειται να επιστρέψει στο Σούλι, του απονέμεται ο βαθμός του ταγματάρχου. Επιστρέφει στο Σούλι, πιθανολογώ εγώ ιστορικά, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία, ότι πρέπει να έχει παντρευτεί κάποια Ρωσίδα με την οποία έρχεται, την εγκαθιστά στην Πρέβεζα πιθανότατα που είχαν το σπίτι και ο ίδιος ανεβαίνει στα βουνά. Ο Αλή Πασάς ήδη έχει ετοιμάσει εκστρατεία. Είναι το 1792. Γίνεται ένας τρομερός πόλεμος. Πολέμαρχος των σουλιωτών όλων είναι ο αρχηγός της Φάρας, ο Γεώργιος Μπότσαρης, ο οποίος τότε είναι περίπου 80 χρονών. Αλλά έχει και το παλικάρι του, τον πρωτότοκο γιο. Οι άλλοι τρεις είναι ο Κίτσος, ο πατέρας του Μάρκου, ο Νότης, πολύ γνωστός μετά το 21, και ο Νίκηζας, ο οποίος χάνεται σε κάποιο πόλεμο, θα σας πω. Το στρατηγικό σχέδιο είναι του Δημητρίου Τούσια Μπότσαρη, όπου εγκλωβίζονται οι Τούρκοι επιτιθέμενοι και παθαίνουν μεγάλη καταστροφή. Ο ίδιος ο Τούσιας μονομαχεί με τον αρχηγό των Λιάπηδων και εκπαιδευμένος όπως είναι στη Ρωσία, τον σκοτώνει σε μονομαχία με τα σπαθιά. Αυτό επιφέρει πανικό στους Τούρκους και φεύγουν κατρακυλώντας. Ο δε Αλή Πασάς επιστρέφει δρομαίος στα Γιάννενα και κλείνεται για 15 μέρες στο σεράι, ούτε τρώει ούτε πίνει. Όμως καταλαβαίνει ότι εδώ αυτός που εμφανίστηκε είναι επικίνδυνος αντίπαλος και μετά από 3 μήνες δολοφονείται. 2 μήνες μετά το θάνατό του γεννιέται ο γιος του, δεύτερος Τούσιας, πρώτος ξάδερφος του Μάρκου. Τι συμβαίνει εδώ? Κατά τα έθιμα της Φάρας, η αρχηγία από τον Μπαρμπαγιώργο πλέον Μπότσαρη περνάει στον Κίτσο Μπότσαρη, τον πατέρα του Μάρκου, διότι χάνει τα δικαιώματά του ο κυλάρφανος Τούσιας. Αυτό έχει κάποια σημασία, μπορεί και θετική, μπορεί και αρνητική. Κυλάρφανος λεγότανε διότι ορφάνεψε ακόμα όταν ήταν στην κοιλιά της μάνας. Ακριβώς. Έτσι. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Ο Αλή Πασάς, επειδή οι σουλιώτες στην εκλογή πολεμάρχου επιλέγουν τον Φώτο Τζαβέλα, νεαρό γιο του Λάμπρου Τζαβέλα, ο οποίος είχε αδραγαθήσει στον πόλεμο που είπαμε πριν, κατά κάποιο τρόπο προσβάλλεται ότι του αφαιρέθηκε το αξίωμα του πολεμάρχου για έναν πολύ νεότερό του και μάλλον άπειρο στα πολεμικά. Αυτό τον κάνει να αποσυρθεί στο παλιοχώρι Μπότσαρη με όλη τη Φάρα, μιλάμε για 200 ντουφέκια οι Μποτσαρέοι και την εποχή, και αυτό είναι μία λάθος κίνηση, διότι ολοκληρώνεται μετά από πρόταση του Αλή Πασά να φύγουν οι Μποτσαρέοι από το Σούλι. Και φεύγουν. Εγκαθίστανται στο Ουλγαρέλι της Άρτας και δεν μετέχουν στους πολέμους 1800-1803, όπου η άμυνα του Σουλίου αδυνατίζει και το Δεκέμβριο του 1803 έχουμε την αποχώρηση των σουλιωτών με έντιμες συνθήκες, τις οποίες ευθύς αμέσως παραβιάζει ο Αλή Πασάς, τους κυνηγάει. Έχουμε μία φάλαγγα υπό τον Φώτο Τζαβέλα, κατευθύνεται στην Πάργα και διασώζεται, περίπου 2.000 άτομα. Μία άλλη φάλαγγα που φεύγει για την Πρέβεζα και στο Ζάλογο τους πιάνουν οι Τούρκοι Αλβανοί με επικεφαλή στον Κουτσονίκα και τον Φωτομάρα. Γίνεται σκληρή μάχη, σκοτώνονται κάποιοι, σώζονται άλλοι και γίνεται και το γεγονός του χορού του Ζαλόγου, γιατί κάποιες σουλιώτισες, καμιά εξινταριά με μικρά παιδιά, ανεβαίνουν στο οροπέδιο, δεν ξέρω αν έχετε πάει, είναι πάνω από το μοναστήρι του Ζαλόγου. Εκεί, αφού τους τελειώνουν τα μπαρουτόβολα,
τις κυκλώνουν οι Τουρκαδάνοι και εκεί κάποια ρίχνει την ιδέα, πιάνονται στο χορό. Έχω στοιχεία για αυτό ότι έγινε ο χορός από μαρτυρίες αυτοκτών Τουρκαλβανών, μεταξύ των οποίων και ένας μισθοφόρος Γάλλος που το περιγράφει. Έγινε ο χορός του Σουηδού. Καλά που τα λες, διότι αμφισβητείται. Αμφισβητείται. Αυτό θεωρείται από αλλά τα παραμύθια του 1821, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Τώρα, οι Μποτσαρέοι, όντας στο Βουλγαρέλι, μαθαίνουν τι έγινε και εκεί καταλαβαίνουν ότι ήρθε η σειρά τους. Ήταν τεράστιο σφάλμα. Καταλάβαν και το λάθος τους. Ναι. Πρέπει να πω όμως ότι ο Γιώργης Μπότσαρης, καταλαβαίνοντας τι έχει κάνει, πήρε δηλητήριο και αυτοκτόνησε. Λοιπόν, με αρχηγό τον Γκίτσο Μπότσαρη, λοιπόν, και τα αδέρφια του Νότι και, Νίκηζα, ξεσηκώνονται 1148 μετρημένοι ένας-ένας, με τα κοπάδια τους, τα λαζόα, με τα ρούχα τους, με τα αυτά, και φεύγουν από το Βουλγαρέλι, για μένα είναι πολύ οικία τα μέρη, τα ξέρω, και βαδίζοντας προς τον Αχελό, φτάνουν στο γεφύρι του Κοράκου, ένα μεγάλο πέτρινο γεφύρι, το οποίο το ανατείναξαν το 49 κάποιοι αναγκέφαλοι, ας μην λέμε ποιοι, όπου εκεί τους έχει στείλει ο Αλή Πασάς απέναντι από το γεφύρι του Καλβανούς και ντόπιους Έλληνες οπλαρχηγούς, οι οποίοι τους σταματάνε, δεν μπορούν να περάσουν. Ο δε Αχελός, όσους ξέρουν, είναι πλημμυρισμένος και αδιάβατος. Και εκεί λοιπόν αποφασίζουν να πάνε από ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι που τους υπέδειξαν οι ντόπιοι στο μοναστήρι του Σέλτσου. Το μοναστήρι του Σέλτσου είναι ένα βυζαντινό μοναστήρι το οποίο έκτισε η Θεοδόρα των Κομινών που ήταν στο δεσποτάτο της Ηπείρου, διότι την έδιωξε ο άντρας της έναντι κάποιας άλλης. Και εκεί απομονώθηκε και έφτιαξε ένα υπέροχο κτίσμα, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα με φοβερές στιχογραφίες κλπ. Όμως, στον αποκλεισμό τους εκεί, και το λέω αποκλεισμό γιατί θεωρείται αποκλίστρα. Στην Ήπειρο λέμε αποκλίστρα, ένα μέρος που έχει στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να μείνουν άνθρωποι και ζώα, νερά, ξέρω εγώ, για βοσκή, τα ζώα τους κλπ. Αλλά έχει μία μόνο είσοδο και έξοδο. Έχει βέβαια οχυρώσεις φυσικές, με γκρεμούς απίστευτους, τον Αχελό από κάτω, και αυτό το πράγμα είναι μοιραίο, διότι εκεί αποκλείονται. Οι μόνοι που τους βοηθούν είναι δύο οικογένειες. Πρέπει να τους πω, είναι η πρώτερη πρόγονή μου, Κωσιβακέη, και μια άλλη οικογένεια, η Αντωνακέη. Είναι καμιά 25 πολεμιστές. Οι Σουλιώτες είναι καμιά 300-350 πολεμιστές, αλλά αυτοί που τους ζώνουν είναι στην αρχή 4-5 και μέχρι τον Απρίλιο του 1804 γίνονται περίπου 10.000 από αυτούς που στέλνει ο Αλή Πασάς, με επικεφαλής όλους τους γνωστούς οπλαρχηγούς που είχε τότε, με τον περίφημο Βελιγκέκα και άλλους. Με προδοσία γίνεται εισβολή των Τουρκαλβανών από τα υψηλότερα μέρη του τόπου εκεί, επακολουθεί σφαγή παρά την αντίσταση των Σουλιώτων, χάνονται ο Γερονικόλας Κουτσονίκας, χάνεται ο Νίκης Αμπότσαρης, χάνεται ο Γιάννης Μπότσαρης, μεγάλος αδερφός του Μάρκου, χάνεται η αδερφή του Ηλένη, χάνεται η εξαδέρφη τους του Νότι, η καπετάνισσα Λένη, άλλη Λένη, η μία, άλλη. Άρα το δημοτικό τραγούδι που υπάρχει για τη Λένη του Μπότσαρη ανήκει και στις δύο. Στις δύο, της Λένης. Ναι. Και σώζονται μόλις καμιά 45 άνδρες και 5 γυναίκες σε μία σπηλιά που οι ντόπιοι Αντωνακαίοι υποδεικνύουν. Μένουν 3-4 μέρες εκεί. Ευτυχώς η σπηλιά είχε νερό. Και βγαίνουν μετά μερικές μέρες, οι άλλοι έχουν αποχωρήσει. Πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για συνθήκες άγριου χειμώνα, ψύχος, πείνα κλπ. Οι άνθρωποι ήταν μυστικοί. Το σπήλαιο ευτυχώς σώζει από τέτοιες συνθήκες, ενώ οι άλλοι απ' έξω δεν μπορούσαν να μείνουν 4 μέρες στις άγριες συνθήκες. Τέλος πάντων, με νυχτερινή πορεία, σε μέρη που ξεκινούν από το μοναστήρι του Σέλτσου και φτάνουν στο πατρικό μου χωριό, την Πότση Μεγαλόχαρη,
των Ραδοβυζίων, όπου φιλοξενούνται στο σπίτι των Κωσιβακαίων, προωθούνται στο σύντεκνο του Βάλτου. Ξέχασα να πω ότι μοιραστήκανε σε κάποιο σημείο, εκεί φεύγοντας από το μοναστήρι του Σέρτσο, και αυτοί που πηγαίνουν προς την Μπότση και το σύντεκνο είναι πλέον ο Κίτσο Μπότσαρης με το γιο του Μάρκο και την 11χρονη Μάρο. Μία από τα 7, δηλαδή δύο παιδιά από τα 7 που είχε τότε ο Κίτσο Μπότσαρης. Υπάρχει και ο Κώστας που ήταν όμηρος στον Αλιπασά. Οι άλλοι σκοτώνονται. Εκεί στο σύντεκνο υπάρχει ένας Σωτήρης συντεκνιώτης που μετά είναι ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Καρασκάκη. Ακούστε τώρα ιστορικές συγκυρίες. Που δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Έτσι. Αυτός προσπέφτει στα πόδια του Κίτσου και ζητάει σε γάμο τη Μάρο, η οποία είναι 11χρονη. Τότε όμως αυτά συνηθίζονταν. Και όντως γίνεται ένας κρυφός αραβώνας, χωρίς ντουφεκές και τέτοια, γιατί δεν έπρεπε να ακουστεί, και οι υπόλοιποι μποτσαρέοι φτάνουν στην μπούκα της Αμφιλοχίας. Εκεί όλα αυτά τα έχω επιβεβαιώσει, γιατί δεν είναι γραμμένα κάπου. Απλά εγώ είχα την ιστορική παράδοση από τον πατέρα μου, από τον παππού, από τον προπάπο και παραπίσω, και ψάχνοντας λέω ότι το συντομότερο δρομολόγιο είναι εδώ, στην μπούκα. Συμπτωματικά έχω ένα φίλο δημοσιογράφο εκεί και τον ρωτάω. Ρε παιδί μου, η απόσταση από εκεί προς τα εκεί πόσες ώρες είναι? Λέει, γιατί με ρωτάς? Δεν σε ρωτάω γιατί η νοητή πορεία των διασωθέντων μποτσαρέων είναι από εκεί. Μου λέει, μα έχουμε δύο μποτσαρέους στην μπούκα. Στην μπούκα. Και δεν ξέρουνε, λέει, πώς βρεθήκαν εδώ. Αυτό είναι. Ήταν τραυματίες οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν άλλο και μείναν εκεί. Και παντρευτήκαν ετόπιες και υπάρχουν ακόμη σήμερα. Πήγα και τους βρήκα. Στο βιβλίο μου υπάρχει φωτογραφία με τον έναν εξ αυτών. Από εκεί λοιπόν παίρνουν καράβι, όλα αυτά γίνονται νύχτα πάντα, και καταλήγουν στην Πρέβεζα, όπου ήταν το σπίτι τους. Εκεί έχω μια, δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένα, αλλά κατά τη δική μου αντίληψη έτσι έγινε. Στο σπίτι τους βρίσκουν και τον νεαρό Τούσια. Τον μικρό Τούσια. Από εκεί φεύγουν για την Πάργα και από την Πάργα στην Κέρκυρα. Εκεί λοιπόν βρίσκονται όλοι μαζί πλέον οι Σουδιώτες, και δεν θα σας πω άλλες λεπτομέρειες, αλλά εκεί είναι το εποαστήριο, αν το λέω σωστά Γιώργο μου, των Σουδιωτών, για να ξαναφτάσουν σε σημεία δυνάμεως πολεμικής και να είναι χρήσιμοι το 1820, όταν ο Αλί Πασάς, πολιορκούμενος από τα σουλτανικά στρατεύματα, τα οποία σουλτανικά στρατεύματα έχουν καλέσει τους Σουλιώτες να βοηθήσουν να καταβάλουν τον Αλί Πασά. Όμως δεν επακολουθούν οι υποσχέσεις των σουλτανικών, και ο Αλί Πασάς που το μαθαίνει στέλνει στο στρατόπεδό τους μπάλες κανονιών που δεν σκάνε. Το παίρνουν είδηση ότι κάτι συμβαίνει εδώ, τα ανοίγουν και βρίσκουν μήνυμα του Αλί Πασά. Και επακολουθούν με βάρκα μέσα από τη λίμνη των Ιωαννίνων, Νότης Μπότσαρης, Μάρκος Μπότσαρης, που είναι ήδη πλέον σε ηλικία από το 1788 στο 1820, μετρήστε πόσο είναι, 23 ετών πόσο είναι περίπου, όχι, έχουμε στο 32. 30 και. Ναι, 30 και. 30 και. Πάνε στον Αλί Πασά, ο οποίος τους καλοδέχεται, είναι απελπισμένος, και του απαιτούν να τους δώσει το σούλι πίσω. Και καταφέρνουν και το αποσπούν πλέον ανέμακτα με τη διπλωματική δυνότητα του Μάρκου. Σημειώστε τώρα, προσόντα του Μάρκου και του Νότη. Πρέπει να το πούμε και γι' αυτό. Επιστρέφοντας, είναι 12 Δεκεμβρίου του 20, 12 Δεκεμβρίου του 1820, του 3 ήτανε που αποχώρησαν. Είναι ακριβώς 17 χρόνια. Εγκαθίστανται εκεί, έρχονται και οι άλλοι από την Κέρκυρα, τα γυναικόπαιδα, και πλέον έχουμε το σούλι να ξαναζεί. Αυτή, κατ' εμέ, είναι η έναρξη της επαναστατικής δράσεως Ελλήνων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί αναδεικνύεται σε μία σειρά μαχών το στρατηγικό δαιμόνιο του Μάρκου, το οποίο τον κάνει ήδη γνωστό και στην Ευρώπη, μέσω του Πουκεβίλ, μέσω άλλων
δημοσιογράφων, θα λέγαμε, ήταν περιηγητές. Τυχοδιοκτών που ναι, ήταν μαζευτεί. Πριν δηλαδή εξεγερθεί η Ελλάδα, η υπόλοιπη, στο Σούλι υπάρχει στρατός, 2.500 σουλιώτες, που με επικεφαλής πολέμαρχο τον Μάρκο Μπότσαρη, μάχονται και νικούν παντού. Αναφέρω στο βιβλίο μου το προηγούμενο διαχρονικό υπηρετικό ερμηνισμό τις μάχες τις συγκεκριμένες με απίστευτα τεχνάσματα, με νυχτερινές επιδρομές, με κατάληψη οχυρών τόπων, κάστρων, αλλά θα ήθελα ώρες να σας λέω για την κάθε μία τι ακριβώς τερτύπια έκανε. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο Φλεβάρι που κηρύσσεται η Επανάσταση στον Προύθο από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, από τους Μανιάτες 17 Μαρτίου του 21 στην Αρεόπολη, στο Αίγιο, στην που είπαμε, στο Αίγιο, που στη Βοστίτσα, το Γενάρη. Θέλετε στην Αγία Λαύρα, θέλετε πού. Λίγο αργότερα και στη Ρούμελη. Ήδη οι σουλιώτες έχουν δράση πασίγνωστη. Και εδώ τώρα μπαίνω σε κάτι, κάνω άλμα, γιατί το να σας πω πώς έσωσε ο Μάρκο Μπότσαρης την πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου, το Μεσολόγγι, κάνοντας διαπραγματεύσεις με τον Ομέρ Ιόνι και τον Γιουταχή, οι οποίοι και μόνο ότι είναι ο Μάρκο Μπότσαρης μέσα στο Μεσολόγγι, φρενάρουν. Πριν πάμε σε αυτό, Γρηγόρη, ναι, μου να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική η δράση των σουλιωτών και όλο αυτό που γίνεται με τον Αλή Πασά, διότι αναγκάζει, δίνει εντολή ο Σουλτάνος ο Χουρσίτ να φύγει από την Πελοπόννησο και να πάει να πολεμήσει εκεί πέρα πάνω. Οπότε όταν γίνονται όλα αυτά που γίνονται στο Αίγιο, στην Καλαμάτα, στην Αρεόπολη, έχει φύγει ο κύριος στρατηγός και στρατός, και στρατός από την Πελοπόννησο. Οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή η ευκαιρία που δόθηκε στους Πελοποννήσιους ήταν κυρίως αυτών των γεγονότων. Και τους αγκιστρώνει εκεί, διότι παρά το γεγονός ότι τον επόμενο χρόνο τελικά καταφέρουν να συλλάβουν τον Αλή Πασά και στέλνουν το κεφάλι του με τα γένια ματωμένα και επαληθεύεται ο Κοσμάς ο Αιτωλός που του είπε σε ερώτηση «Με βλέπεις να πηγαίνω στην πόλη, δηλαδή να γίνω σουλτάνος» και του είπε «Θα πας, αλλά θα πας με κόκκινα γένια». Και ήταν το κεφάλι του με τα ματωμένα γένια. Παρένθεση. Πάμε λοιπόν στη Μεσολόγγι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στο Μεσολόγγι, το... όπου κατεβαίνουν πλέον τα στρατεύματα τα τουρκικά μετά την πτώση του Αλή Πασά και σπέβδουν τώρα Έλληνες να το υπερασπίσουν. Πόσοι είναι αυτοί που ακολουθούν τον Μάρκο Μπότσαρη στο Μεσολόγγι? 35. Δεν το ξέρουν όμως τούτοι. Αυτοί ξέρουν ότι ήρθε ο Μάρκο Μπότσαρη. Είναι στρατός. Είναι στρατός. Και δέχονται να κάνουν συνομιλίες, τις οποίες ο Μάρκος έξυπνα τις παρατείνει, με συνέπεια να περάσει καιρός, να μην επιτεθούν και να έρθουν 1.700 μανιάτες με τον Πετρόμπεϊ από κάτω και πλέον τους λέει «Ελάτε να πάρετε τα κλειδιά από τα κανόνια. Δεν σας τα δίνω». Μολόν λαβέ. Έτσι. Επακολουθούν άλλες μάχες οι οποίες τον αναδεικνύουν και έχουμε πλέον την τελευταία όπου κατεβαίνουν οι Μυρδίτες και οι Γκέκηδες από τη Βόρειο Αλβανία, φοβεροί πολεμιστές, 14.000, και ακολουθούν το δρομολόγιο από Τρίκαλα επάνω στα βουνά των Αγράφων και φτάνουν στο Καρπενήσι, η προφυλακή τους από 7.000. Ο Μάρκος το μαθαίνει και αντί να τους περιμένει στο Μεσολόγγι, κάνει μία στρατηγική κίνηση που διδάσκεται στις στρατιωτικές ακαδημίες όλων των χωρών, αποφασίζει να τους χτυπήσει εκεί, εκεί που είναι στρατοπαιδευμένοι. Επειδή του είχαν δώσει δίπλωμα στρατηγίας, ο Μαυροκορδάτος, ο οποίος ήταν εκεί πολιτικός Ιθήνων, αυτό προκάλεσε δυσαρέσκειες στους άλλους τοπικούς αρχηγούς και στους Τζαβελαίους, οι οποίοι ήταν οι αντίπαλοι Φάρα, που όταν τα βρίσκανε όλα ήταν καλά. Όταν τα σπάγανε, δυστυχώς είχαμε το αιώνιο ελληνικό πρόβλημα. Εκεί λοιπόν ο Μάρκος κάνει μια άλλη κίνηση, η οποία τον αναδεικνύει ακόμη περισσότερο,
τους καλεί σε έναν υπαίθριο χώρο, τους μιλάει στα αρβανίτικα για να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι απ' έξω και εκεί τους λέει ότι εγώ δεν ζήτησα να γίνω στρατηγός. Η κυβέρνηση μου έδωσε δίπλωμα, το οποίο το τιμώ, το έβγαλε, το φίνισε, το βάλε στο κεφάλι του και μετά το σκίσε. Και είπε, όποιος είναι άξιος, ας έρθει αύριο μαζί και θα το πάρει από το Μουσταΐ Πασά. Τι μεγάλη πολιτική κίνηση, στρατηγική έτσι. Κίνηση, πώς φαίνονται οι μεγάλοι, ε. Έτσι. Αυτό προκάλεσε μία πρόσκαιρη παύση των Φιλοϊνικιών. Ήρθανε μαζί του κάπου 1.300 παλικάρια και πάλι όχι όλοι, κάποιοι δεν θέλανε την ανάδειξή του. Ο Καραϊσκάκης είχε αρχίσει να καταλαβαίνει το νόημα της Επανάστασης, δεν το είχε καταλάβει ακόμα. Ο στόχος του Καραϊσκάκη ακόμη τότε ήταν το αρματολίκι των αγράφων. Να ελευθερώσει τα άγραφα και την... Το παράδειγμα του Μάρκου τον έκανε και κατάλαβε. Λοιπόν, τον βρήκε άρρωστο στον Μπρουσό ο Μάρκος, πηγαίνοντας. Και εκεί, κάνοντας νυχτερινή, έκανε κατόπτευση του στρατοπέδου, στέλνοντας δύο ξαδέρφια του, τον Ντούσια Μπότσαρη που είπαμε πριν, και τον Νάση Κουτσονίκα και τον Μπαϊρακτάρη, το σημεοφόρο του, να μπουν μέσα στο στρατόπεδο και να ανιχνεύσουν που είναι οι σκηνές των στρατηγών, των Πασάδων, ποιο είναι το σύνθημα κλπ. Πράγμα που τα παλικάρια τα πήρανε. Και γι' αυτό στη νυχτερινή επίθεση που θα κάνανε, ξέρανε το σύνθημα, είχανε και ένα δικό τους και για σημάδι να μην σκοτωθούν μεταξύ τους, επιλέξανε να σηκώσουν τα μανίκια για να φαίνονται σε σχέση με όλους τους άλλους. Έμεινε έκφρασης έκτοτε το σηκώνω τα μανίκια για καυγά, για φασαρία. Έχει λιτά τα μανίκια του αυτός. Έτσι. Έμεινε η κίνηση. Και την τέταρτη ώρα της νύχτας επιτίθονται στο στρατόπεδο, από τη δεξιά πλευρά όπως κατεβαίνει ο παραπόταμος εκεί του, περνάει κάτω από το Καρπενήσι, από τη δεξιά μεριά ο Μάρκος με 350 παλικάρια και από την απέναντι πλευρά ο Κίτσο Τζαβέλας με περισσότερους, αλλά όχι για πολλές ώρες, το βάρος το πήρε η φαλάγκα του Μάρκου. Εκεί λοιπόν σκοτώνουν μέσα στη νύχτα άπειρους. Τα λάφυρα που πήρανε δεν έχουν παρθεί ποτέ. Σε σημαίες, σε όπλα, σε αυτά, βρήκαν το ταμείο, βρήκανε. Αλλά σε κάποια στιγμή πληγώνεται ο Μάρκος το μυρό, το δένει πρόχειρα, συνεχίζουνε, γιατί πηγαίνει πλέον στις σκηνές των Πασάδων. Μπαίνει στη σκηνή που είναι ο Άγο Βασιάρης, τον αρπάζει από τα γένια και τον παραδίδει στους σουλιώτες, οι οποίοι τον πάνε πιο πίσω. Σκοτώνει αρκετούς εκεί πέρα, λένε και το γιο του Πασά από την Γιακαριά, από πάνω. Σε κάποιο σημείο όμως υπάρχει μαντρότυχος και πρέπει να δούνε τι είναι από πίσω. Το αναλαμβάνει ο ίδιος και την ώρα που σηκώνεται τον βρίσκει ένα βόλι στο μάτι. Στο μάτι. Λένε ότι είπε, αδέρφια βαρέθηκα. Τίποτα άλλο. Ο ξάδερφος του Τούσιας τον τυλίγει στο μανδύα του και τον παίρνει και τον αποσύρει για να μην καταλάβουν οι υπόλοιποι. Οπότε η σφαγή συνεχίζεται, αλλά έχουν τη συγκεκριμένη ώρα που θα αποχωρήσουν. Όταν όμως αποχωρούν και φτάνουν κάποια χιλιόμετρα πιο πίσω, βρίσκουν το σώμα του Μάρκου νεκρό. Η καταγεγραμμένη ιστορία λέει ότι στον ώμο του Τούσια, δεν ξέρω και κάποια άλλα παλικάρια βοηθήσανε, ο Τούσιας πρέπει να πούμε ότι ήταν ο έαντας των σουλιωτών. Μιλάμε για τεράστια κατασκευή ανδρός. Ίσως από τη Ρωσίδα μητέρα του. Αυτό το λέω εγώ. Δεν θα το βρείτε αλλού. Φτάνουνε στο Μεσολόγγι και τον πάνε στο σπίτι της αδερφής του, της Μάρος. Είναι η Μάρο, η 11χρονη, η οποία είχε παντρευτεί το Σωτήρη Συντεκνιώτη και γι' αυτό σε επιστολή που βρήκα στα γενικά αρχεία του κράτους, που τη στέλνει η ίδια αργότερα, υπογράφει ως Σωτήρενα, αδερφή του Μάρκου Μπότσαρη. Έτσι. Εδώ μια μικρή παρέκβαση. Την κόρη αυτήν, την Ελένη Συντεκνιώτη, την πήρε ο πατέρας του προπάπου μου, Γιάννης Κωσουλάκης. Από εκεί έχω αίμα κι εγώ, από τους Μπότσαρέους. Και τώρα, έχοντας νεκρό τον Μάρκο, πρέπει να σας πω, να επιλέξω μάλλον, τι είναι αυτό που
πιστεύω εγώ, τον ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο από όλους τους άλλους ήρωες του 21. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, ούτε να παραγνωρίσουμε κανένα. Την αξία του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Ανδρούτσου, του Μαύρου Μιχαλέων, του Ανδρούτσου, του Διάκου, του Κανάρη. Παρένθεση δεύτερη. Ο Κανάρης είναι υπηρώτης. Οι ψαριανοί που φτάσαν και εγκαταστηθήκαν στο νησί ήταν παργινοί. Και ο Κανάρης, του οποίου το όνομα υπάρχει στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας που σας είπα πριν, άλλος κλάδος του σογιού αυτού πήγε εκεί και άλλο πήγε στα ψαρά. Καταλαβαίνετε το σκόρπισμα. Ο Κανάρης με την ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας έκανε το σπουδαιότερο καταδρομικό κατόρθωμα στην ιστορία των πολέμων παγκοσμίως. Διότι από το μπουρλότο που βάλε ανατινάχτηκε ένα πλοίο το οποίο είχε πάνω του 2.000 αξιωματικούς και ναύτες, ήταν και το Ραμαζάνι καλή ώρα, και είχαν γιορτή οι Τούρκοι. Το πλήγμα που δέχτηκε ο τουρκικός στόλος δεν επανορθώθηκε ποτέ από την σκέψη, την ψυχραιμία και την καρδιά αυτού του παλικαριού και όσων ήταν μαζί. Κλείνω την παρένθεση για τον υπηρώτη Κανάρη. Τι πιστεύω εγώ λοιπόν ότι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Μάρκο. Πολύ το είπε λίγο ο αδερφός Γιώργος. Είναι η αναγνωρισιμότητα της ελληνικής επανάστασης. Τι σημαίνει με αυτό? Οι Ευρωπαίοι έχουν νικήσει τον Ναπολέοντα. Οι βασιλείς, ο τσάρος της Ρωσίας, ο αυτοκράτορας της Αυστρίας, ο βασιλιάς της Αγγλίας και ο Λουδοβίκος που έχει βασιλεύει πάλι και αυτό στη Γαλλία, έχουν πει stop τα επαναστατικά κινήματα. Καλά είναι η τάξη των πραγμάτων τώρα εδώ. Εδώ σταματάμε. Όπου γίνεται εξάγερση, τη χτυπάμε και εμείς. Τους συμφέρει για τα δικά τους συμφέροντα να υπάρχει η ετοιμοθάνατη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία όμως... Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Να υπάρχει όταν, λοιπόν, ετοιμοθάνατη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να μπορούν να την κάνουν και ό,τι θέλουν. Έτσι. Και όλοι οι υπόλοιποι να επηρεάζουν το εμπόριο τους κλπ. Η εξέγερση λοιπόν των Ελλήνων είναι από το πουθενά. Ποιοι είναι αυτοί? Πού τους ξέρουν? Άντε, ακούσανε για τον Υψηλάντη, ένας αξιωματικός του τσαρικού στρατού. Οι άλλοι που είναι κάτω και επαναστατούν, στέλνει ο Πετρόμπης διακήρυξη από την Καλαμάτα ότι τα δίκαια του ελληνικού έθνους κλπ. Και τη στέλνει και στην Αμερική. Δεν υπάρχει μορφή. Δεν υπάρχει μορφή. Και φανταστείτε αυτό που λέει, πού τους ξέρουμε? Εμείς κάναμε τα πάντα για να πεθάνουν, για να μην υπάρχουν, για να σβηστούν. Κάναμε τα πάντα. Τους πήραμε τα βιβλία, τους πήραμε αυτά. Και υπόψη, πώς ξαναβγαίνουν αυτοί, πώς ξαναεμφανίζονται? Γιώργο, δεν τους λένε δε Έλληνες, τους λένε Γρεκούς. Γρεκούς, ναι. Όχι ότι και αυτό είναι υποτιμητικό, αλλά άλλο το Έλληνες. Για εμάς που ξέρουμε την ιστορία, βέβαια δεν είναι υποτιμητικό καθόλου, αλλά για αυτοί το λέγανε υποτιμητικά. Ποιοι είναι οι Έλληνες? Πώς? Πόσοι από εσάς ήταν στο πανεπιστήμιο στα χρόνια της Χούντας, περίπου? Ποια ήταν η διασημότερη αφίσα στα φοιτητικά δωμάτια? Ο Τσε Γκεβάρα. Τη θυμόσαστε την αφίσα, την κοκκινόμαυρη? Αν δεν υπήρχε αυτή η αφίσα του Τσε Γκεβάρα, ποιος θα ήξερε για την εξέγερση των ανταρτών στη Βολιβία? Κανείς. Η μορφή όμως του Μάρκου Μπότσαρη έχει πάει ήδη στην Ευρώπη. Δεν είχαν φωτογραφίες, είχαν όμως... Τον είχαν ζωγραφίσει. Ζωγράφους. Τον είχαν ζωγραφίσει. Και λέει λοιπόν εδώ ο δάσκαλος, επιτρέψτε μου λίγο, συνήθως τα λέω απ' έξω όλα, αλλά μερικά πρέπει να τα πούμε και έτσι. Ο Αθανάσιος Ψαλίδας, από τους σημαντικούς λογίους και ενθουσιώδης ημνητής της Επανάστασης του 21, σε επιστολή του από την Κέρκυρα προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, την 18/1/24, ο Μάρκος έχει σκοτωθεί 6 μήνες πριν, έγραφε για τον Μάρκο: «Την δόξαν του Μάρκου Μπότσαρη, του ήρωος, όπου όχι μόνον έγινε εξακουστός εις όλη την Ευρώπη, αλλά και όλοι οι αρχόντισες της Αγγλίας και της Φράντσας, Γαλλίας, το φορούν κρεμασμένο με χρυσή αλυσίδα στα στήθη τους ως εγκόλπιον, όπου κανένα στρατηγός
ακόμη δεν το αξιώθηκε, οι σοφοί Γάλλοι και Άγγλοι ραψοδούν. Να η αναγνωρισιμότητα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Επανάσταση συνειρμικά των Ελλήνων, να τόσο ο ήρωας. Και είναι μια μορφή ως όσιος στις εκκλησίες. Σαν εικόνα είναι. Πραγματικά. Όταν εγώ το έγραψα. Σαν αγιογραφία. Συγγνώμη. Όταν έφτιαξα αυτό το βοσαλάκι και το ζωγράφισα, ήμουνα στρατιώτης. Είχα πάρει μια άδεια και πήρα κάτι βότσαλα από τον Αχελό. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα βότσαλα ήταν η μορφή του Μάρκου. Και το κράτησα, διασώθηκε και το έχω πιστόφυλλο στο βιβλίο. Λοιπόν, Πού να ξέρε. Η αγιοποιημένη μορφή λοιπόν του Μάρκου επήγε λοιπόν σε όλη την Ευρώπη. Μόνο στην Ευρώπη όμως, τώρα θα εκπλήξω ακόμη και εσένα. Ναι, το λέει αυτό διότι όλα αυτά, κάθε μέρα σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια που το γράφει το βιβλίο, μέσα κάθε μέρα τηλεφωνιόμαστε και κάθε μέρα μου λέγε βρήκα και αυτό. Εγώ το ξέρω το βιβλίο αυτό σειρά-σειρά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Πρέπει να το βρω το άτιμο όμως. Λοιπόν, καλά, θα το πω απ' έξω. Υπάρχει στην Ελλάδα, έχουν φέρει τυπογραφικές μηχανές. Έχουμε τα ελληνικά χρονικά στο Μεσολόγιο κλπ. Βγαίνει όμως και ο φίλος του νόμου στην Ύδρα. Εντόπισα λοιπόν σε βιβλίο τα τυπογραφία της Ελληνικής Επανάστασης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ανταπόκριση Μάιος 24, από πού Γιώργο, από τη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, είναι εκπληκτικό. Έρχεται ανταπόκριση το Μάιο του 24 στην Ύδρα από τη Νέα Υόρκη και τι λέει. Ότι στις 5 Φεβρουαρίου του 24, 6 μήνες μετά το θάνατο του Μάρκου, γίνεται εκδήλωση για να συγκεντρωθούν χρήματα για την Ελληνική Επανάσταση. Και ο ομιλητής στεφανώνει την προτομή του Μάρκου Μπότσαρη. Υπήρχε προτομή του Μάρκου Μπότσαρη 6 μήνες μετά το θάνατό του στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι εκπληκτικά πράγματα. Γι' αυτό είπα, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν από τους άλλους ήρωες. Αλλά αυτή η προσφορά με το θάνατό του, με τη μορφή του στην Ευρώπη και τώρα αποδεικνύεται και στην Αμερική, βοήθησε τεράστια αυτό το φιλελληνικό κίνημα το οποίο μας έδωσε εθελοντές, μας έδωσε χρήματα, μας έδωσε διεθνή αναγνώριση και έκανε πολύ πιο εύκολο το έργο μετέπειτα του Καποδίστρια και των υπολείπων πολιτικών που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα βέβαια, από τον Παγασιτικό μέχρι τον Αβρακικό. Δυστυχώς για μένα τον Ηπειρώτη, η Ήπειρος έμεινε έξω από τον εθνικό κορμό. Και γι' αυτό ίσως πολλά δεν τα ξέρουμε, αλλά ήρθε το 1913, όπου εκτός από τον τακτικό στρατό με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, ο οποίος σπάει τα μούτρα του στον Πιζάνι και τρέχει το αίμα ποτάμι, αριστερά στα βουνά δρά το σώμα Μπότσαρη. Συνεχίζει με το σώμα. Αρχηγό, τον Δημήτριο, τιμολέοντος Νότι Μπότσαρη, και ένα από τους σωματάρχες, Ιωάννη Σωτηρίου Κωσιβάκη, και με τον παππού μου Γρηγόριο Κωσιβάκη, είναι το πρώτο σώμα που μπαίνει στις 20 Φεβρουαρίου του 2013 στα Γιάννενα. Ιστορία σε αιώνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι έχεις πει μου ζητάς να λησπονήσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι έχεις πει μου ζητάς να λησπονήσω.